Όμως την ξέρουν σαν Λουκριτία. Είναι η κοπέλα που έκανε την πρώτη ερώτηση στην διαδικτυακή συνέντευξη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από bloggers. Μου λέει θα κάτσεις δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη. Εντάξει, προσπάθησα να της αλλάξω γνώμη, ένιωσα άβολα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή ήταν 10 λεπτά πριν αυτό, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Λες θα το κάνω, τελείωσε, ανταπεξέρχομαι και εκεί μένει. Έχεις καθόλου νευρικό τάγχος? Πολύ, πάρα πολύ. Για το λόγο ότι ήμουν καταρχάς η πρώτη που θα ρωτούσε. Δεν είχε ζεσταθεί καθόλου το κλίμα. Ξαφνικά θα γινούσε ο Μητσοτάκης και θα βλέπε μία με ένα περίεργο μαλλί να το ρωτάει για τις startup επιχειρήσεις. Η Λουκριτία έκλεψε την παράσταση. Δεν ήταν μόνο το κούρεμά της που προκάλεσε εντύπωση. Η Λουκριτία είναι και μία από τις πιο γνωστές blogger του διαδικτύου που παρακολουθεί με μανία ένα συγκεκριμένο τηλεοπτικό κανάλι. Το κανάλι της Βουλής. Δεν βλέπω τηλεόραση, βλέπω μόνο Βουλή, τις συνεδριάσεις Ολομέλειας. Ο Έλληνας πολίτης δεν βλέπει Βουλή. Δεν βλέπει αυτούς που τον εκπροσωπούν την ώρα του έργου τους. Δεν μπορούν να τους κρίνουν. Φανατικά στο κανάλι της Βουλής, δηλαδή, δεν κλείνει ποτέ? Φανατικά, φανατικά. Δηλαδή, εάν και οι επιτροπές δεν ήταν μαγνητοσκοπημένες και ήταν ζωντανές, θα έβλεπα και τις επιτροπές, δεν θα άλλαζα κανάλι. Και το μαλλί? Το μαλλί απλά τη προέκυψε, όπως λέει η ίδια. Προκύπτουν. Δεν τα πολύ σκέφτομαι. Οι μαλλί είναι, τρίχες είναι, θα ξαναβγούν. Τελείωσε. Η Λουκριτία σπούδασε εικονογράφος, σκητσογράφος, αλλά δεν κυνήγησε καν να εργαστεί πάνω στις σπουδές της. Δούλευα σε μια εταιρεία συμβόλων για ναυτιλιακές εταιρείες και ήμουν στο τμήμα το consulting και ήμουν manager 10 χρόνια εκεί πλέον. Και το παράτησα. Μου την έδωσε γιατί δεν είχε κάτι άλλο να μου δώσει αυτή τη δουλειά. Διαβάζει τα πάντα. Από άρθρα και ειδήσεις στο ίντερνετ και τις εφημερίδες μέχρι λογοτεχνικά βιβλία. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Γράφει στο blog της ασταμάτητα και δημοσιεύει συχνά άρθρα της σε πολλές ιστοσελίδες. Μέσα στο καθημερινό χαμό ξεχνάμε να είμαστε εμείς όσο μπορούμε σωστοί. Όχι αναγκαστικά φορολογικά να πεις θα πάω να πληρώσω το φόρο μου, θα με εντάξει ή δεν θα κλέψω το κράτος. Ξεκινά από τα απλά. Φρόντισε να μην περνά στο δρόμο με κόκκινο. Είναι πολύ ρομαντικά αυτά που λέω. Η εμπειρία τη συνέντευξη Μητσοτάκη ήταν συγκλονιστική, λέει, και υποστηρίζει πως θα ήθελε την επόμενη φορά να έχει την ευκαιρία να κάνει ερωτήσεις και σε κάποιον εν ενεργεία πολιτικό.